Μια δράση πέρα για πέρα ανθρώπινη και πάντως με μήνυμα κατά της βίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, Εθελοντών, αλλά και της Φιλοζωικής Ομάδας Σύριος, που μετέτρεψαν το αίθριο της Λότζια σε γιορτή αγάπης με επίκεντρο μικρούς και μεγαλύτερους τετράποδους φίλους που χάρισαν απλόχερα την αγάπη τους. Συμπεριφορές που προστατεύουν τους ανθρώπους αλλά προστατεύουν και τα ζώα δείχνουν ότι είμαστε κομμάτι ενεργό της κοινωνίας μας και συνειδητοποιημένοι πολίτες. Κακοποίηση ζώων σημαίνει κακοποίηση ανθρώπου. Είναι τα όντα αυτά τα οποία θα πρέπει να προστατεύουμε και πρέπει να λέμε ότι όλοι πρέπει να ζούμε σε ένα περιβάλλον που μπορεί να μας δίνει την ευκαιρία να αγαπήσουμε και το περιβάλλον και τον άνθρωπο και τα ζώα. Τα ζώα χρειάζονται την υποστήριξη από εμάς, από την οργανωμένη πολιτεία, αλλά και το σεβασμό και τη φροντίδα από κάθε πολίτη είναι υπόθεση όλων μας. Ότι η βία είτε απευθύνεται σε ανθρώπους είτε σε ζώα είναι το ίδιο καταδικαστέα, επισήμαναν οι συμμετέχοντες, που μέσα από αυτή τη δράση και ειδικά με έναρξη την Κρήτη και τα προβλήματα που υπάρχουν με την κακοποίηση των ζώων για την Ομοσπονδία, που συμμετέχει και στηρίζει ενεργά τις δράσεις για τα αδέσποτα, δείχνει το δρόμο για το πώς η κοινωνία οφείλει να δει με αγάπη και νιάξιμο τον συνάνθρωπο αλλά και τα ζώα, φτιάχνοντας ένα περιβάλλον ασφαλές και πάντως όχι κακοποιητικό. Η βία δεν χωράει στη ζωή μας. Το End Violence είναι το σύνθημα με το οποίο η Ελληνική Καλαθοσφαιρική Ομοσπονδία ξεκινά από την Κρήτη συμβολικά. Επειδή εδώ έχουμε τόσα πολλά κρούσματα κακοποίησης, όχι μόνο ζώων, τα οποία περιθάλπουμε εμείς σαν εθελοντές, αλλά και βάναυση συμπεριφοράς από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι ένα μήνυμα το οποίο η Ελληνική Καλαθοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει να περάσει σε όλη την Ελλάδα. Θα βοηθήσουμε έμπρακτα την κίνηση αυτή, δίνοντας ένα κομμάτι των εσόδων των εισιτηρίων από τον αγώνα, τους αγώνες της Final Eight προς την υποστήριξη των ζώων, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ζώων του Συρίου, και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να πάρουν παράδειγμα όλοι μας και ο καθένας προσωπικά, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε. Σήμερα συνεργαζόμαστε και οι τρεις, και ο Συρίος και εμείς και η Ομοσπονδία, έτσι να δείξουμε, έτσι να φωνάξουμε ότι η κακοποίηση είναι ό,τι χειρότερο, ένα φαινόμενο που πρέπει να φύγει και να ξεφύγει από τα ανθρώπινα και κάθε τι που έχει να κάνει με την κακοποίηση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, που σήμερα έγινε γιορτή και κέρδισε και κέντρισε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες υιοθεσίες αδέσποτων, που πάντα συνοδεύονται από μια σειρά διαδικασίες με στόχο όχι απλά τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων από τους δρόμους των πόλεων, αλλά τη σύνδεση που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ ανθρώπων και ζώων, που πάντα όταν είναι ανώθευτη κρύβει πολύ αγάπη και ζεστασιά. Κανένα σκυλί, κανένα ζώο δεν θέλει να ζήσει στον δρόμο. Η θέση του είναι δίπλα μας, προστατευμένο, και βεβαίως να μοιράζεται την αγάπη που όλα έχουν μέσα τους. And you give me all of you.